άφησε του δήμαρχου παιδί, του δήμαρχου παιδί. Γέλιο να σε χωρίσω κι ας πάω φυλακή. Λιάνια, λιάνια και πόνια, τα σελίδια κοντά και διπλά. Τα μόνο πήρα με δόνειρα και πούντα, με θερέμεις που τα κλειστή πούντα. Ήταν τραγούδι να σου πω, μάνα μου να σ' αρέσει. Μάνα μου να σ' αρέσει. Και δαχτυλίδι μέση. Τα ριάγια, 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 τα σελίδια μονά και διπλά. Τα πεντόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, πετρέγγεις που τάχει στην πούντα. Τα ριάγια, ριάγια, ριάγια. Μέσα σε ο καθρέφτη, το καθαρό γυαλί. Το καθαρό γυαλί. Που φέγγει στο Λονδίνο και στην Ανατολή. Τα ριάγια, 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 τα σελίδια μονά και διπλά. Τα πεντόλια, πεντόλια και μπούντα, πεζεμένκεις που τα έχεις την μπούντα. Αριάγια, 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 τα σελίδια μωρά και διπλά. Τα πεντόλια, πεντόλια και μπούντα, πεζεμένκεις που τα έχεις την μπούντα. Για τους λόγους για τους οποίους διοργανώνονται τέτοιες εκδηλώσεις στον οίκο Ευγυρίας κάθε χρονιά, μίλησε στην κάμερα του Hellenic TV και στο συνεργάτη μας Βασίλη Παναγή, ο ιδιοκτήτης του Anastasia Lodge, κύριος Μελής Ουρής. Ας παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη. Καρναβαλίστικο λοιπόν πάρτι σήμερα στο Anastasia Lodge και είμαι σίγουρος ότι όλοι οι θαμώνες εδώ το ευχαριστήθηκαν με τη μουσική του Σάβα του Κυριακίδη, καθώς επίσης και του Μάριου Αναστασιάδη. Κύριε Μελή, αυτά τα πάρτι είναι απαραίτητα, έτσι? Αυτά τα πάρτι είναι απαραίτητα, όπως βλέπετε όλοι είναι ευχαριστημένοι, τους βλέπουν, τους τραγουδούν, χτυπούν το πόδι τους, κάτι θυμούνται και αυτοί. Είναι ένα καλό πράγμα. Ευχαριστούμε το LGR, ευχαριστούμε το Hellenic, το Βασίλη, το Σάββα, το Μάριον, όλους που έχετε την καλοσύνη να πάντα να βρέχεστε εδώ, να μας φαίνετε αυτή τη μουσική που ευχαριστεί τους ηλικιωμένους μας. Μάλιστα. Και μακάλαστε όλοι καλά. Η παράδοση λοιπόν, εκτός του ότι ας πούμε συνεχίζεται με το entertainment, από ό,τι μου έλεγες προηγουμένως, η παράδοση όσον αφορά και τις επισκέψεις, καθώς επίσης και τους ανθρώπους που έρχονται να αποφεληθούν τις υπηρεσίες του Anastasia Lodge και του Autumn Gardens, συνεχίζεται, δηλαδή έρχονται οι μανάδες και μετά έρχονται και τα παιδιά όταν μεγαλώσουν. Όπως βλέπουμε, αρχίσαμε τώρα το second generation που λένε οι Εγγλέζοι και είναι κάτι που το χρειάζεται η παροικία. Το Anastasia Lodge και το Autumn Gardens είναι σαν το σπίτι. Βλέπεις μόνο με τα μάτια σου ότι έρχεται ο κόσμος, φεύγει ο κόσμος, οι επισκέψεις δεν σταματούν, είναι συνέχεια. Προσπαθούμε να ευχαριστήσουμε τους ηλικιωμένους μας, τον καιρό που τους έμεινε, να είναι τουλάχιστον ευχάριστο για λόγο τους. Μάλιστα. Έχετε αυξήσει και το προσωπικό για το entertainment, που σημαίνει ότι νιώθουν πιο έτσι ευχάριστες στιγμές από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Το entertainment είναι καθημερινά, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Φυσικά οι ηλικιωμένοι, άλλοι μπορούν να κάνουν ένα πράγμα, άλλοι μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Κάτι όμως θα βρεθεί κάθε μέρα να αποσχολιστούν, να περάσει η μέρα τους. Ή έστω και αν βλέπουν που κάνουν οι άλλοι, πάλι είναι ωραίο. Και την εφημερίδα τους τη διαβάζει, τους εξηγεί τι γίνεται έξω, πολιτικά, στην Κύπρο, το μέλλον μας, ξέρω. Όλα αυτά είναι ενδιαφέροντα πράγματα. Και σήμερα έχετε και κάποιο κύριο που έχει τα γενέθλια. Έχουμε δύο κυρίες σήμερα έχουν τα γενέθλια τους. Η Καλομήρα που είναι τα γενέθλια της και η Φλόρα. Η Φλόρα είναι 100 χρονών εδώ. Έτσι, 100. Ναι. Ο πιο μεγάλος μας το Αναστάσια είναι 106, η Φλόρα είναι 100. Έχουμε επολύναν ηλικιωμένας που είναι 100 και πάμε πάνω. Αυτοί που είναι 106 και 100 ετών, πόσα χρόνια είναι εδώ σε αυτή την... Εξαρτάται, σαν η Φλόρα έχει 12 χρόνια που είναι μαζί μας. Ο παππούς έχει, ο δεύτερος ήταν 104 χρόνια που ήταν εδώ, είναι 106 τώρα. Έχουμε παππούς τους άλλους που είναι 100, 102, 103, πολύ ήταν οι ηλικιωμένοι μας. Πολύ ωραία. Θα θέλατε να πείτε κάτι σχετικό στους καλούς φίλους τηλεθεατές
και ακροατές του σταθμού μας για το Αναστάσια Λος και το Autumn Gardens. Προσπαθούμε όσο είναι δυνατό να δείξουμε σε όλους οι ηλικιώμες είναι εδώ και για τις οικογένειες ότι είναι σαν να επισκέπτονται τη μητέρα τους, τον πατέρα τους, το σπίτι τους. Γι' αυτό έχουν την ελευθερία να έρθουν όποτε θέλουν, να καθίσουν με τη μάνα του, με τον παπά του, να πίνουν τσάι δηλαδή, και βράδυ έρχονται εδώ. Έχει που σχολάει από τη δουλειά του, πρωτού πάει σπίτι του, να σταματήσει εδώ, να πιει ένα τσάι με τη μάνα του και μετά να πάει. Προσπαθούμε να τα ευχαριστήσουμε όλα αυτά. Δεν έχουμε restrictions, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτε. Και προσπαθούμε όσο το δυνατόν να αισθάνονται σαν σπίτι τους. Μάλιστα. Δεν είναι εύκολα πράγματα, αλλά προσπαθούμε. Και από ό,τι αντιλαμβάνουμε, το Autumn Gardens γίνεται extension, το οποίο θα Το Autumn Gardens είναι, είμαστε στο roof τώρα, κάνουμε τα κεραμίδια. Ελπίζουμε φέτος να είναι τελειωμένο, να ξεκινήσει η δουλειά και να μπορέσουμε να προσφέρουμε, διότι ηλικιωμένοι μας σε πολύνασοι. Εκεί που γερνούν πιο πολλά τώρα και χρειαζόμαστε γενέρσιχο και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε γενέρσιχο εκεί για να προσφέρουμε βοήθεια σε όποιο χρειάζεται και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την πληροφόρηση. Να είστε καλά και εύχομαι να έχετε και εσείς χρόνια πολλά για να μπορείτε να προσφέρετε αυτό που προσφέρετε στην παροικία. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Ευχαριστούμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό μου, τη γυναίκα μου, την νύφη μου, την κόρη μου και το προσωπικό όλων των Αναστασιαλών. Είναι πολλά τα ονόματα, μην τα πολλά, και του Οτροκάτη το προσωπικό, διότι δίχως αυτές τις κοπέλες δεν γίνεται τίποτα. Μάλιστα. Πρέπει να είναι αυτές οι κοπέλες που θα κάνουν τη δουλειά. Πολύ ωραία. Γι' αυτό ο Θεός να τα συγκλέπει και χρόνια να έχουν να ζήσουν. Είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, Βασίλη. Επίσης, στην κάμερα του Hellenic TV και στον Βασίλη Παναγή, μίλησε η κυρία Τζέννη, η οποία είναι υπεύθυνη για τις δραστηριότητες των ηλικιωμένων. Ας παρακολουθήσουμε τη συνέντευξή της. Entertainment, λοιπόν, διασκέδαση και το όνομά σας ξανά, κυρία. Τζέννη. Και είστε εδώ για πόσο χρονικό διάστημα? Είμαι εδώ γύρω στις 11 μήνες τώρα. Έτσι, ποια είναι η ευθύνη σας, πέστε μου έτσι το πρόγραμμα μιας ημέρας, πώς ξεκινάτε, τι κάνετε και τι πρέπει να προσφέρετε στους ηλικιωμένους? Ναι, καταρχάς όπως είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή μας, καθημερινά κάνουμε exercises γιατί πρέπει λίγο να κινείτε το έτσι. Αίμα, ναι. Λοιπόν, μετά προσπαθούμε, δίνουμε choices στους residents, ό,τι θέλει ο καθένας να κάνει, δηλαδή προτείνουμε 5-10 πράγματα και διαλέγει ο καθένας τι θέλει να κάνει. Μεταξύ αυτών, τι ας πούμε, οι προτάσεις που έχετε, τι, χορός, μουσική, τους αρέσει πάρα πολύ να μιλούν για την προηγούμενη τόση χρόνια, για την Κύπρο, πού ζούσανε, όταν ήρθαν εδώ. Ταξίδι στο παρελθόν δηλαδή. Μπράβο, τους αρέσει πολύ αυτό. Κάνουμε διάφορα παιχνίδια, δηλαδή βάζω παράδειγμα το Α. Ναι. Βρείτε μου λέξεις που ξεκινάνε από το Α. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια, είναι και ανάλογα βέβαια την ψυχολογία τους. Καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλοι άνθρωποι. Αλλά σε γενικές γραμμές περνούμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Τραγουδούμε. Και αυτό είναι καθημερινό, έτσι? Ναι, ναι. Μάλιστα, ναι. Ναι, είναι καθημερινό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι υπάρχει μια σχετική πίεση. Just a second, darling, please. Thank you very much. Υπάρχει φαγητό στη συνέχεια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι. Και εκτός τούτου είναι και κάποια κυρία η οποία έχει γενέθλια σήμερα. Ναι, είναι δύο. Είναι δύο, δύο κυρίες. Δύο κυρίες. Σήμερα είναι, αυτές? Είναι η κυρία Φλόρα που κάθεται εδώ. Μάλιστα. Και είναι και η κυρία εκεί. Από εδώ η Καλομήρα. Τι κάνετε συνήθως όταν υπάρχουν γενέθλια, τι τους κάνετε, τους προσφέρετε κάτι ιδιαίτερο, τους τραγουδάτε, τι ακριβώς γίνεται? Όπως διασκεδάζουν σε parties, έτσι, και διασκεδάζουμε και χορεύουμε και τραγουδούμε και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ναι, έρχονται και οι συγγενείς, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Όπως βλέπετε, ναι, έχουν έρθει. Ναι, έχει αρκετή κόσμο εδώ πέρα. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ποιο είναι το σημαντικότερο που πρέπει κάποιος να διαθέτει για να μπορέσει να αντιπεξέλθει με όλα αυτά όσον αφορά τη δική σας τη δουλειά? Λοιπόν, το βασικότερο απ' όλα είναι να το κάνεις με την καρδιά σου. Να αγαπάς αυτό που κάνεις. Εάν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, μην το κάνεις. Μην το κάνεις. Λοιπόν, εγώ από μωρό αγαπούσα πάντα τους μεγάλους ανθρώπους. Λοιπόν, και όπως βλέπετε, το κράτησα. Το κράτησα. Συνεχίζω, τους σέβομαι. Γιατί αυτοί οι γέροι παλέψανε για εμάς, ναι, ναι, για να είμαστε όπως είμαστε σήμερα. Ακριβώς. Και γι' αυτό και τους εκτιμώ
και προσπαθώ όσο μπορώ να τους κάνω και αυτούς να περνάνε καλά τώρα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πληροφόρηση και διάθεση που έχετε να μας μιλήσετε. Ευχαριστώ καλή πολύ συνέχεια. Και εγώ. Να είστε καλά. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και πολλοί συγγενείς των ηλικιωμένων που διαμένουν στον οίκο Ευγυρίας Αναστέσια Lodge. Ο συνεργάτης του σταθμού μας, Βασίλης Παναγής, μίλησε με δύο συγγενείς, οι οποίοι μίλησαν για την φιλοξενία και τις υπηρεσίες του Αναστέσια Lodge. Ας δούμε τι μας είπαν. Πέστε μου το όνομα σας, καταρχήν. Το όνομα μου είναι Γιώργος. Ναι, Γιώργο, έχεις εδώ γονιό, ναι, έτσι. Είναι η πεθερά μου. Πεθερά σας, μάλιστα. Ότι δεν μπόρεσα να το προσφέρω στη μάνα μου, επειδή ήταν Κύπρο, το προσφέρω στην πεθερά μου, γιατί αγαπώ την πάρα πολύ. Μάλιστα. Είστε ευχαριστημένοι με όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται εδώ? Εδώ είναι το κάτι άλλο για τους γέροντες, που ελπίζω πάρα πολύ να δουν πώς είναι και να πράξουν το ίδιο, γιατί προσφέρει ο κύριος Μιλής πάρα πολλά καλή ποιότητα quality services σε αυτόν τον μέρος. Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Πέστε μου, από πού είστε εσείς? Ριζοκάρπασον, κατά ακρίβεια. Ναι. Αλλά έχει χρόνια που είμαι εδώ. Α, γεννηθήκατε εδώ, δηλαδή? Όχι, όχι. Αλλά είμαστε στο Βαρόσιν μετά. Ήμουν μαθητής στο Βαρόσιν. Μάλιστα. Πριν χρόνια. Συγγνώμη, να σας ρωτήσω πόσων ετών είστε εσείς? Εγώ είμαι 76. 76 και ναι. Η μητέρα σας είναι 100 ετών σήμερα. Ναι. Να σας ζήσει χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας, εσείς που την ξέρετε καλά? Ήρθε στην Αγγλία το 1961, το 1961. Στην Κύπρο δούλευε από μικρή και παντρεύτηκε από μικρή. Δούλευε στο χωριό? Στο χωριό, ναι, και μετά πήγαμε στο Βαρόσιν. Δούλευε άλλες σε αποθήκες, πορτοκάλια αυτά. Μάλιστα. Ναι, δούλευε και σκληρά πάντα, είμαστε φτωχοί τότε. Όσον αφορά τη διατροφή, πιστεύετε ότι έχει σχέση με το η μακροζωία, η διατροφή? Η διατροφή νομίζω τα συνηθισμένα, ναι, τρώει συνηθισμένα φυσικά. Αλλά η κράση της είναι γερή. Μπράβο της, συγχαρητήρια. Ναι. Λοιπόν, σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Ναι. Υπάρχει κάτι 100 ιδιαίτερο? 100 χρονών. Ναι. Ναι. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, θα την πάρετε σε κανένα κλάπα όπως ψετήθε? Όχι, δεν μπορεί να πάει σε τσιμερή. Ήρθε εδώ μέσα στο οίκημα αυτόν, έχει περίπου 10 χρόνια και. Μάλιστα. 10 χρόνια που είναι εδώ. Είναι πολύ ωραία εδώ. Είστε ευχαριστημένος? Ναι, πολύ. Είναι κυπριακή ατμόσφαιρα αυτά όλα. Φαγητά είναι, ναι, της αρέσουν, ναι, πολύ. Το περιβάλλον είναι κατάλληλο. Ναι, της αρέσει πολύ. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, σας τώρα ευχαριστώ που μας μιλήσατε και να σας ζήσει η μητέρα σας και άλλα τόσα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ναι, γεια σας. Στο τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε εορτασμός γενεθλίων δύο ηλικιωμένων κυριών, οι οποίες η μία γιόρταζε τα 80 της χρόνια και η άλλη τα 100 της. Το προσωπικό του Αναστέσια Lodge επιφύλαξε μεγάλες εκπλήξεις για τις εορτάζουσες και ετοίμασε τούρτες και πλούσια εδέσματα. Ας παρακολουθήσουμε το σβήσιμο των κεριών και να ευχηθούμε κι εμείς να είναι πολύχρονες. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Flora. Happy birthday to you. Άντε, κυρία Φλόρα, φύσα. Αλλά ψηλά, πού να πάρει. Φύσα, φύσα, κυρία Φλόρα, φύσα να σβήσου. Έλα, της το βάλω κοντά, νομίζω. Έτσι. Α, νομίζω. Έλα. Ναι. Φύσα, άντε, φύσα. Όλοι μαζί. Μπράβο. Να ζήσεις, να ζήσεις. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Καλομήρα. Happy birthday to you. Άντε, φύσα, κυρία Καλομήρα, φύσα. Φύσα, φύσα, φύσα. Φύσα εδώ να σβήσουν. Φύσα. Λένε κοντά. Μπράβο. Να ζήσεις, κυρία Καλομήρα, να ζήσεις. Να ζήσετε.